Εγώ τώρα πρέπει να 200 μήνες. Αυτό είναι 828 το μήνα. Είναι δικό σου, είναι ενίκιο. Είναι διπλάσιο το ενίκιο. Τι γίνεται, ένα ενίκιο ακόμα. Ένα ενίκιο. Και παραπάνω. Δηλαδή οι γυρίσεις επιχειρήσεις, τι γίνεται. Κάνα προβληματικό. Θες να έχουν κλείσει ήδη τρεις καφετέρες και ένα... Ο πιο κεντρικός δρόμος με καφετέρες είναι αυτός. Και πλέον έχει ξενίκες στα μαγαζιά. Εγώ αυτό το οποίο είπα χθες στη Βουλή και λέω και σε εσάς σήμερα είναι ότι θα είναι δύσκολο την επόμενη μέρα, αλλά θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε συλλογικά ως κοινωνία ότι θα πρέπει να κάνουμε κάθε τι προκειμένου να στηρίξουμε το σύστημα υγείας και να αναμορφώσουμε όμως. Γι' αυτό εμείς μιλήσαμε για μισθό προς νεοπροσλαμβανόμενο γιατρού στις 2.000-2.000 ευρώ. Αυτό βεβαίως απαιτεί αύξηση των δαπανών, πρέπει να το πούμε αυτό. Αλλά νομίζω ότι είναι όριμη πια η κοινωνία να συνειδητοποιήσει ότι οι δαπάνες για το δημόσιο σύστημα υγείας πρέπει να αυξηθούν. Το τμήμα που εγώ είμαι περιστατικό, στο οποίο είμαι εγώ, έχει έναν γιατρό μόνο και οι θέσεις υπόλοιπες είναι ακάλυπτες και δανείζεται γιατρούς από άλλες κλινικές. Πολλά τα προβλήματα του νοσοκομείου, ένα παλιό νοσοκομείο, ένα κτίριο που καταραίει. Δεν έχει μέσα, όχι, δεν έχει παρόλες τις επανειλημμένες υποσχέσεις. Ούτε και τη μία της πανδημίας. Δεν είχαμε, όχι, και δυστυχώς είχαμε διασωληνωμένους ασθενείς, οι οποίοι ήταν εκτός μέθ και όλοι γνωρίζουμε τι έγινε.